Να είμαστε και πάλι εδώ. Όπως σας έλεγα και χτες, αλλά μπορεί να υπάρξουν και καινούργοι φίλοι τώρα που θα μας βλέπουν. Συνεννοηθήκαμε με τον Δήμο Ξάνθης να σας λέμε κάθε μέρα ένα παραμύθι. Να σας συστήσω λοιπόν πάλι τους φίλους μας που είναι... Είμαι η Χριστίνα. Η Χριστίνα Κουλουμπή και ο... Είμαι ο Στέφανος Βαρελάς. Και ο Στέφανος Βαρελάς που θα παίξει τη μουσική και θα τραγουδήσει και πολλές φορές μαζί μας. Έτσι αγάπες μου γλυκές. Λοιπόν, προχωράμε για το παραμύθι μας που έχει τον τίτλο «Ο πρίγκιπας και η τραγανή ροδοψημένη πίτα». Αλλά ας αρχίσουμε το παραμύθι. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό ας πούμε όλοι. Κλείστε μάτια κι όπως σύγκλος τη γυρνά. Θα σας πάμε σε έναν κόσμο μαγικό. Ο πρίγκιπας και η τραγανή ροδοψημένη πίτα. Ήταν μια φορά ένας μικρός πρίγκιπας που τρελαινόταν για το φαΐ. Όλη μέρα που τον έχανες, που τον έβρισκες, στην κουζίνα του παλατιού ήτανε και τραγουδούσε. Συνεχώς μες στην κουζίνα τις ημέρες μου περνώ. Για ανάσα έχω πάντα μυρωδιά από φαγητό. Μου αρέσει να μυρίζω για να τρώω πιο πολύ. Ψάρια και κρεατικά τα έχω μέσα στην καρδιά. Κολοκύθια και ντολμάδες και παστίτσια και εντράδες. Πίτες και σαλατικά και τηγανιτά αυγά. Όμως μια μεγάλη αδυναμία έχω, το ομολογώ. Δεν μπορώ να πω το όχι σε ένα όμορφο γλυκό. Δεν μπορώ να πω το όχι σε ένα όμορφο γλυκό. Όταν πέρασε ο καιρός και ο διάδοχος μεγάλωσε και έγινε ολόκληρο παλικάρι, η βασίλισσα μητέρα του, του λέει: «Αχ, αχ, αχ, μεγάλωσες γιώκα μου και ήρθε η ώρα να παντρευτείς». «Εγώ θέλω μια μαγείρισα για γυναίκα μου», είπε αμέσως ο πρίγκιπας. «Α, αυτό δεν γίνεται», απάντησε η βασίλισσα. «Θα πρέπει να παντρευτείς μια κοπέλα από αριστοκρατική γενιά». Ο πρίγκιπας κατέβασε τα μούτρα του και σχεδόν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, είπε απότομα: «Τότε κι εγώ δεν παντρεύομαι». Και το είπε και τραγουδιστά: «Έχω αδυναμία πολύ για το νόστιμο φαΐ. Η γυναίκα που θα πάρω θα μαγείρισα καλή». «Αχ, γιώκα μου, αχ, γιώκα μου», είπε η βασίλισσα, «μην κάνεις έτσι». «Και βρήκα τη λύση. Προτείνω να κάνουμε ένα διαγωνισμό πίτας και η κοπέλα που θα φτιάξει την καλύτερη πίτα να γίνει γυναίκα σου». «Μ' αρέσει η ιδέα», είπε τότε χαρούμενος ο πρίγκιπας. «Αυτό να κάνουμε». «Αυτό να κάνουμε», είπε και πολύ σοβαρά ο σύμβουλος του παλατιού. «Αλλά προσέξτε, η κοπέλα», πρόσθεσε, «θα πρέπει να είναι από πολύ καλή γενιά. Δεν μπορεί όποια κι όποια να γίνει βασίλισσα στη χώρα αυτή. Δεν μπορεί όποια κι όποια». «Σωστά», απάντησε η βασίλισσα. «Αυτό εννοούσα κι εγώ». Την άλλη μέρα λοιπόν, πρωί-πρωί, ένας δελάλης βγήκε στους δρόμους του παλατιού και άρχισε να ανακοινώνει: «Ακούσατε, ακούσατε! Ακούσατε, ακούσατε! Η βασίλισσα προκυρήσει! Η βασίλισσα προκυρήσει! Διαγωνισμό πίτας! Διαγωνισμό πίτας! Όποια κοπέλα από καλή γενιά φτιάξει την καλύτερη πίτα! Όποια κοπέλα από καλή γενιά φτιάξει την καλύτερη πίτα! Αυτή θα παντρευτεί! Αυτή θα παντρευτεί! Τον διάδοχο του θρόνου! Τον διάδοχο του θρόνου! Και θα γίνει! Και θα γίνει! Βασίλισσα! Βασίλισσα! Ακούσατε, ακούσατε! Ακούσατε, ακούσατε!
λίγες μέρες έφεραν στο παλάτι 6 πίτες. Τόσες ήταν οι αριστοκρατικές οικογένειες της χώρας. Οι πίτες ήταν όλων των ειδών. Μια κρεμμυδόπιτα, μια σπανακόπιτα, μια πρασόπιτα, μια χορτόπιτα, μια τυρόπιτα, μια κρεατόπιτα. Αμέσως σε ένα πολύ μεγάλο μακρύ τραπέζι με ένα κατάλευκο και ντυμένο τραπεζομάντιλο τοποθέτησαν οι υπηρέτες αυτές τις 6 πίτες. Έτσι, τότε ο διάδοχος κάθισε επίσημα σε μια μεγάλη χρυσή πολυθρόνα, πήρε τα χρυσά μαχαιροπύρουνα και άρχισε να δοκιμάζει μία-μία τις πίτες. Και, τι περίεργο, και όλες του άρεσαν. Όλες του άρεσαν. Τώρα τι κάνουμε, είπε η βασίλισσα μητέρα μου στο σύμβολο. Δεν μπορεί να παντρευτεί όλες τις κοπέλες ο γιος μου. Α, για 2 λεπτά, είπε τότε ο σύμβουλος. Ποιος μας λέει ότι τις έφτιαξαν οι ίδιες οι κοπέλες. Α, σωστά. Μπορεί να τις φτιάξαν οι μητέρες τους ή οι θείες τους. Βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα και εγώ η βασίλισσα. Α, νομίζω, σύμβουλέ μου, ότι πρέπει να ακυρώσουμε τον διαγωνισμό. Ναι, να τον ακυρώσουμε. Προτείνω να ξανακάνουμε τον διαγωνισμό, αλλά οι κοπέλες να έρθουν και να φτιάξουν επί τόπου και μπροστά στα μάτια μας τις πίτες τους, είπε τότε ο σύμβουλος πολύ σοβαρά. Σοφή ιδέα σου, είπε η βασίλισσα, και έτσι την ίδια κιόλας μέρα έστειλαν αγγελιαφόρους σε όλο το βασίλειο που φώναζαν «Ακούσατε! Όποια κοπέλα από καλή γενιά! Μαγειρεύει καλά! Μαγειρεύει καλά! Να έρθει σε μία εβδομάδα στο παλάτι! Να μαγειρέψει μπροστά στα μάτια της ίδιας της βασίλισσας! Να μαγειρέψει μπροστά στα ίδια τα μάτια της βασίλισσας! Αλλά και μπροστά σε όλο το προσωπικό! Μια πίτα θα μαγειρέψει της αρεσκίας της! Θα της δοθεί μία ποδιά! Και όλα τα υλικά! Προκειμένου να φτιάξει την πίτα μέσα στην κουζίνα του βασιλείου! Έτσι σε μια εβδομάδα στήσανε τεράστιους πάγκους στην πλατεία και πρωί-πρωί άρχισε ο διαγωνισμός. Οι 6 κοπέλες του βασιλείου από αρχοντική γενιά ήρθαν ντυμένες και στολισμένες με πολύχρωμα φουστάνια και αφού φόρεσαν δαντελένιες ποδιές, άρχισαν να φτιάχνουν τις πίτες τους, τις ετοίμασαν και τις έδωσαν στη βοηθό της μαγείρισσας για να τις ψήσει, γράφοντας πάνω κάθε μια το όνομά της. Όταν οι πίτες ψήθηκαν, τις έβαλαν σε ένα μεγάλο τραπέζι που ήταν στολισμένο με ένα χρυσό τραπεζομάντιλο αυτή τη φορά, και ο διάδοχος πήρε πάλι τα χρυσά του τα μαχαιροπύρουνα, κάθισε στη χρυσή την πολυθρόνα και ετοιμάστηκε να δοκιμάζει. Δίπλα του στεκόταν ένας υπηρέτης με ένα μεγάλο χρυσό μαχαίρι και έκοβε ένα κομμάτι από κάθε πίτα, το έβαζε σε ένα χρυσό πιατάκι, το έδινε στον πρίγκιπα, εκείνος το μύριζε, το κοίταζε καλά-καλά από όλες τις μεριές και το δοκίμαζε. Αχα, τις δοκίμασε όλες, αλλά καμιά δεν του άρεσε. Όταν δοκίμασε όμως την τελευταία, τρελάθηκε! Τι γεύση είναι αυτή, φώναξε. Αυτή, αυτή,
Αυτή είναι τέλεια! Είναι τραγανή! Είναι τραγανή και ροδοψημένη! Ποια κοπέλα την έφτιαξε! Τώρα ξαναδούνε τι όνομα έγραφε επάνω η πίτα, αλλά... Περίεργο! Περίεργο! Η συγκεκριμένη πίτα δεν είχε όνομα! Πώς έγινε αυτό, αναρωτήθηκαν όλοι. Τότε ο σύμβουλος μέτρησε τις πίτες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά! Επτά πίτες! Περίεργο! Περίεργο! Δεν είναι έξι! Είναι επτά πίτες! Ποια έφτιαξε την έβδομη πίτα? Ρώτησε θυμωμένη η βασίλισσα. Ησυχία απλώθηκε παντού. Τότε η βασίλισσα ξαναρώτησε μαλακώνοντας αυτή τη φορά τη φωνή της. Παρακαλώ, μπορώ να μάθω ποιο κοριτσάκι έφτιαξε αυτή την νόστιμη πιτούλα? Εγώ! Τόλμησε να πει μια στρουμπουλή όμορφη κοπελίτσα. Εγώ την έφτιαξα και την έβαλα κρυφά πάνω στο τραπέζι. Μα εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο σύμβουλος, είσαι μία από το υπηρετικό προσωπικό. Είσαι η βοηθός της μαγείρισσας. Ναι, είπε πολύ δειλά η μικρή. Συγγνώμη, αλλά ήθελα τόσο πολύ να ευχαριστήσω τον πρίγκιπα. Ξέρω να φτιάχνω τόσο ωραίες πίτες. Ήμουνα σίγουρη ότι θα του αρέσει. Εγώ την έφτιαξα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω τον πρίγκιπα. Αχ, Χρυσούλα μου, η Χρυσούλα μου! Έφτιαξε αυτή την πίτα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει το γιώκα μου, τον πρίγκιπα! Αυτή θα παντρευτώ, είπε τότε ο πρίγκιπας. Αυτή θέλω για γυναίκα μου! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φώναξε ο σύμβουλος. Η κοπέλα δεν είναι από αριστοκρατική γενιά. Το πρωτόκολλο του παλατιού! Το πρωτόκολλο του παλατιού δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, είπε η Βασίλισσα. Δύο λεπτά! Μπορεί να μην είναι η κοπέλα από αρχοντική γενιά. Όμως είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελε τόσο να ευχαριστήσει. Να ευχαριστήσει τον πρίγκιπα, τον γιώκα μου. Και αυτό σημαίνει πως μπορεί να μην είναι ευγενικής καταγωγής. Έχει όμως ευγενικά αισθήματα. Σωστά μιλάει η μαμά, είπε αμέσως ο πρίγκιπας και έτρεξε να φιλήσει το χέρι της κοπέλας. Συγκινημένη η βασίλισσα έτρεξε και αγκάλιασε τους δύο νέους και τους είπε «Με την ευχή μου, παιδιά μου, να ζήσετε και να ευτυχίσετε». Πέρασε λίγος καιρός, ετοίμασαν όλα όσα έπρεπε για το γάμο, για έναν πολυτελέστατο γάμο και ένα ωραίο πρωί έγιναν οι γάμοι του πρίγκιπα και της μικρής μαγείρισσας, που τέριαζαν τόσο πολύ. Έζησαν τόσο ευτυχισμένα σ' όλη τους τη ζωή, έκαναν παιδιά, πολλά παιδιά και βασίλεψαν και πολύ ωραία στο βασίλειο αυτό. Και εδώ τελείωσε τώρα. Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι στο γάμο τους πήρανε πολλά πολλά δώρα. Ένα από αυτά όμως ήταν το πιο αγαπημένο τους. Ποιο ήταν αυτό? Ένα βιβλίο με συνταγές για όμορφες πίτες. Βλέπετε, δεν ξέχασαν ποτέ ότι χρωστούσαν την ευτυχία τους σε μια τραγανή και ροδοψημένη πίτα. Και εδώ πραγματικά... Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας, ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια. Γεια σας, παιδιά!